Εχθές το μεσημέρι κατά τις 3.30 ώρα με ενημέρωσε ο αδερφός μου και η κοπέλα που φιλοξενούνταν στο σπίτι ότι η μητέρα μου βρέθηκε σε κομματώδη κατάσταση. Μέχρι να φύγω από τον χώρο της εργασίας μου και να πάω εκεί, τους είδα στο ασθενοφόρο και πηγαίναν στο νοσοκομείο. Όταν έφτασα στο νοσοκομείο πίσω από το ασθενοφόρο, οι γιατροί του νοσοκομείου Βανίων απλά μου είπαν ότι η μητέρα μου έχει πεθάνει. Το χρέος στη ΔΕΗ είναι γύρω στα 800 ευρώ, 800 και κάτι. Και στο προηγούμενο δίμηνο, με τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου που δεν θέλει να αναφέρω το όνομα του δημόσια, μιλήσαμε στο διευθυντή της ΔΕΗ στο υποκατάστημα των Χανίων και μας είπε ότι η οφειλή που πρέπει να πληρωθεί είναι 115 ευρώ, όλα τα υπόλοιπα είναι χαράτσι, τα οποία το προηγούμενο δίμηνο πληρωθήκανε από αυτόν τον κύριο και είχε έρθει καινούριος λογαριασμός στο οποίο δεν είχα ενημερωθεί και η διακοπή έγινε χωρίς να ειδοποιηθεί κανείς. Η ΔΕΗ λέει ότι πρώτον ο μετρητής ήταν σε άλλο όνομα. Ήταν στο όνομα του πατέρα μου, όπως στα περισσότερα οικιακά σπίτια φαντάζομαι. Εκείνη τη στιγμή ήταν στο χωριό όμως, δεν ήταν στο σπίτι. Είχε ενημερωθεί η ΔΕΗ ότι ανήκε σε ειδική κατηγορία η μητέρα σας? Γιατί λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί. Η μητέρα μου με το πρόβλημα και με μηχανική υποστήριξη είναι από το 2004. Το 2007 περίπου, λόγω ότι στο σπίτι μου δίπλα χτίστηκε μία πολυκατοικία, θέλανε να αλλάξουν κολόνα, γιατί εκεί που ήταν η παλιά κολόνα εμπόδιζε. Τότε με έγγραφα τους πήγα και τους είπα ότι δεν μπορεί να γίνει τόσο πολύ ωρή διακοπή ρεύματος, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και η ΔΕΗ για να κάνει τη δουλειά της είπε το εργολάβου και μου έφερε γεννήτρια για να υποστηριχτεί η μητέρα μου. Ναι. Από το 2004 η μητέρα μου ήταν σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να μην είχε ενημερωθεί η ΔΕΗ? Προχωρήσατε εχθές σε κάποια κίνηση, να καταθέσετε μήνυση? Ακριβώς μήνυση όχι, καταγγελία έκανα και μετά τη ιατροδικαστική εξέταση θα δούμε τι θα κάνω. Ακόμα δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Η κηδεία πότε είναι? Την Παρασκευή το μεσημέρι μάλλον, γιατί η ιατροδικαστική έρευνα είναι σήμερα το μεσημέρι στο Ρέθινο. Αλλά ήταν άδικο μια γυναίκα 56 χρονών να φύγει σαν να την έχουν πνίξει.